Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Φουλ επίθεση εδώ, στο Λίμπερο. Όπως κάθε μεσημέρι από τις 2 μέχρι τις 3. Θα είμαστε παρέα για μία ώρα με σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το τσουνάμι που έρχεται. Το προεξοφλώ δυστυχώς, αν και δεν θα έπρεπε, αλλά αυτό που ετοιμάζουν στον ΠΑΟΚ δεν θα έχει προηγούμενο. Θα τα πούμε αμέσως με τα αναλυτικά. Φουλ επίθεση, φίλες και φίλοι, εδώ στο Λίμπερο για μια ώρα. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των υπομνημάτων. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε το υπομνημά του με το βίντεο από τα αποδυτήρια. Η ΑΕΚ λέει δεν ανησυχεί γι' αυτό. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Είμαστε εν αναμονή πλέον της απόφασης του κυρίου Καποδίστρια. Διαρρέουν πάρα πολλά από το πρωί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι εκτιμήσεις, εκτός κι αν είναι προβλέψεις που προέρχονται από συζητήσεις με τον κύριο Καποδίστρια, διότι δεν μπορεί κάποιος άλλος να ξέρει ποια είναι η απόφαση, αν οτιδήποτε λέγεται ή γράφεται ή είναι εκτίμηση αυθαίρετη ή είναι πληροφορία που μόνο από τον δικαστή, τον αθλητικό δικαστή, τον κύριο Καποδίστρια, μπορεί να προέρχεται. Θα συζητήσουμε γενικότερα το θέμα αυτό με έναν από τους πιο γνωστούς νομικούς, πρώην ποδοσφαιριστή και νομικό της ΠΑΕΠΑΟΚ σε αυτές τις μεγάλες υποθέσεις, τον κύριο Λάκη Σημειοφορίδη. Τον έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε περιζήτητος αυτές τις μέρες. Πάντα ήσασταν, αλλά τώρα... Όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα τα οποία υπάρχει μια ανάμειξη, νομίζω ότι είναι λογικό. Είναι φυσιολογικό, δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Το βέβαια κάτι για τις διαρροές άκουσα, δεν τις κατάλαβα. Δεν καταλάβατε, μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν δημοσιογραφικές πληροφορίες, βεβαίως. Υπάρχει δημοσιογράφος, ο οποίος υποστηρίζει και το μετέφερε μάλιστα δημοσίως, ότι η ποινή του ΠΑΟΚ θα είναι, μείον 5 βαθμούς για φέτος, μείον 2 βαθμούς για την επόμενη περίοδο, 7 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και 5 χρόνια απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Μάλιστα. Αυτός από πού το γνωρίζει, είναι δικαστής και έχει βγάλει την απόφαση? Είπα λοιπόν ότι ή είναι αυθαίρετη τοποθέτηση και ανεύθυνη, ή έχει επαφή με τον κύριο Καποδίστρια και ο κύριος Καποδίστριας του είπε την απόφαση πριν καν εξετάσει το υπόμνημα της ΠΑΕΠΑΟΚ. Καλά, αυτά είναι λίγο τραβηγμένα τώρα, διότι εκεί θα μπούμε σε άλλες λογικές και θα αρχίσουν τα πράγματα να παίρνουν άλλες τροπές. Μα τι θα μου λέγατε, αν εγώ με ακούγατε και ανακοίνωνα μία απόφαση, τι θα μου λέγατε? Δεν θα ήταν πολύ άσχημο αυτό που θα ακούγατε? Μα δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία επικοινωνία και κανένας διάλογος με το πειθαρχικό όργανο. Άρα κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει την απόφαση πριν αυτή εκδοθεί και δημοσιευθεί. Έτσι. Όλα τα άλλα είναι διαδικασίες που ξεφεύγουν από τα όρια της νομιμότητας. Mm-hmm. Τίποτα άλλο. Επιτρέπεται σε δημοσιογράφο ή σε οποιοδήποτε άλλο να επικοινωνήσει με τον κύριο? Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Ούτε και στον κύριο Καποδίστρια επιτρέπεται να κάνει συζήτηση. Και κανένας δεν επιτρέπεται και κάνει. Φυσικά το όργανο το πειθαρχικό εννοείται ότι δεν μπορεί, αν ακόμη και στο μυαλό του έχει κάτι σαν συμπέρασμα, αν έχει καταλήξει κάποιο συμπέρασμα, να το δημοσιοποιήσει. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Έχουν άλλες προεκτάσεις αυτά τα ζητήματα, αν επαληθευτούν. Εμείς περιμένουμε να δούμε την απόφαση. Όλα τα υπόλοιπα τα ακούμε. Όχι, δεν σας το λέω αυθαίρετα. Ακούστηκε στο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης 2 φορές. Ναι, ακριβώς το ίδιο. Είναι καταγεγραμμένο. Αν είναι καταγεγραμμένο, λοιπόν, θα κληθούν μετά αυτοί να δουν πώς το πληροφορήθηκαν όταν ακόμη μόλις σήμερα κατατέθηκαν τα υπομνήματα, τα οποία υποτίθεται ότι πρέπει να λάβει υπόψη σοβαρά, διότι τα υπομνήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το υπόμνημα του ΠΑΟΚ με συγκεκριμένα στοιχεία που αποδομεί
τα πάντα που αποδεικνύει τη βασιμότητα της ένστασης και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ισχυριζόμαστε τόσο για τον κύριο Σαββίδη όσο και για τον κύριο Μίχελ. Έτσι, δεν μπορεί, είναι 43-45 σελίδες υπόμνημα που αναλύει όλα τα θέματα πλήρως και νομίζω ότι καταδεικνύει απόλυτα ότι υπάρχει βασιμότητα σε όλους τους ισχυρισμούς του ΠΑΟΚ. Κύριε Σημεφορίδη, καταθέσατε και βίντεο? Βεβαίως. Εννοείται. Μέσα σε όλα τα στοιχεία υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν δημοσιεύματα, υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν τα πάντα. Τα πάντα. Υπάρχει ένα πληρέστατο υπόμνημα, το οποίο αν το διαβάσει κανείς μπορεί να διαπιστώσει πραγματικά και ο πλέον κακοπροαίρετος ότι υπάρχει βασιμότητα στους ισχυρισμούς του ΠΑΟΚ για όλα όσα μέχρι σήμερα έχουν υποθεί από την πλευρά μας και τα οποία βεβαίως οδηγούν σε αυτό που έχω πει ότι αν κρυθούν τα πράγματα σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα, με όσα προβλέπονται στους οικείους κανονισμούς της ΕΠΟ και όχι σε δημοσιεύματα κτλ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει τον αγώνα με υπαιτιότητα για διακοπή του αγώνα με υπαιτιότητα της ΣΑΙΤ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα ήθελα την εκτίμησή σας, κύριε Σημεφορίδη, γιατί η εμπειρία σας είναι τεράστια. Το εννοώ, δεν είναι λόγος ευγένειας που απορρέει από τη φιλοξενία σας στην εκπομπή. Την εκτίμησή σας για τους λόγους που ο κύριος Κομίνης δεν παραδέχτηκε αυτά που υποστηρίζει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα θέμα. Ο κύριος Κομίνης βρίσκεται στην κυριολεξία στα Σχοινιά. Εγώ το καταλαβαίνω. Είναι σε τρομερά δύσκολη θέση, σε μια θέση που πιστεύω ότι κανένας από εμάς δεν θα ήθελε να βρίσκεται. Βέβαια, εδώ επισέρχεται και πρέπει να επισέλθει ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά την προσωπικότητα ενός διαιτητή, ο οποίος είναι διεθνής διαιτητής και ο οποίος θα έπρεπε, χάρη της ομαλής διεξαγωγής ενός αγώνα, αλλά και της στήρησης των υποχρεώσεων που έχει ως διαιτητής, να καταγράψει με σαφήνεια, με ειλικρίνεια και με εντυμότητα αυτά τα οποία ως γεγονότα μπορούμε να τα αναφέρουμε και τα οποία δεν κατέγραψε. Αντίθετα, ο κ. Κομίνης όχι μόνο δεν κατέγραψε τα γεγονότα τα οποία αποδεικνύουν πλήρως τους ισχυρισμούς του ΠΑΟΚ και το επαναλαμβάνω, αλλά προχώρησε σε μια καταγραφή γεγονότων τα οποία είναι αναλυθή, είναι ανακριβή και βέβαια αυτό επιβεβαιώνεται όχι από την πλευρά του ΠΑΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο. Επιβεβαιώνεται από την εικόνα που έχουν στα μάτια τους κάποια εκατομμύρια φύλακτοι που βλέπαν τον αγώνα και κάποιες χιλιάδες φύλακτοι που βρισκόταν στο γήπεδο. Αυτό λοιπόν δημιουργεί έναν έντονο προβληματισμό. Γιατί το έκανε, κάτω από ποιες συνθήκες το έκανε, δεν ξέρω. Είναι κάτι το οποίο μόνο στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου και στη συνείδησή του μπορούμε να το αναζητήσουμε. Δεν ξέρω λοιπόν για τον κύριο Κομίνη και δεν ξέρω γιατί κάνει όλα αυτά που κάνει. Τώρα, η θέση του είναι σαφέστατα δύσκολη. Είναι δεδομένο ότι παραπέμπεται πειθαρχικά γιατί έπρεπε να κατακυρώσει τον γκολ από την πρώτη στιγμή και όλη η συμπεριφορά του απάδει προς τη συμπεριφορά ενός διεθνούς, επαναλαμβάνω, διαιτητή. Και όπως αντιλαμβάνεστε, η γενικότερη διαιτητική του σταδιοδρομία πλέον τίθεται ένα αμφιβόλο και θεωρώ ότι ίσως είναι και το τελευταίο παιχνίδι που διαιτητεύει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν βγαίναμε από το πρόβλημα, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε μέρος του προβλήματος ως προς το σκάλισμα, θα βλέπαμε έναν διαιτητή, έτσι, που σαν φύλαθλη λέω, ο οποίος είπε γκολ, είπε δεν είναι γκολ. Πάμε να παίξουμε, είπε στο Σιμόας και στο Βιερίνια. Πάει στα αποδυτήρια, λέει στους αρχηγούς είναι γκολ, να βγούμε έξω. Καταστάσεις οι οποίες δείχνουν ότι δεν έχει την ψυχολογία αυτός ο άνθρωπος να σφυρίξει το ντέρμπι, το κορυφαίο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Έτσι, γιατί το ΠΑΟΚ σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν λέω σε απόλυτο, έκρινε πρωταθλητή. Και ο ΠΑΟΚ το κέρδισε. Ο κύριος Κομίνης δεν ξέρει ακόμη και σήμερα τι να κάνει. Γιατί ή δέχεται τεράστιες πιέσεις, τις οποίες είναι υποχρεωμένος να τις αναφέρει στη δικαιοσύνη και, και στην ΚΕΔ και στον φίλαθλο κόσμο. Αν δέχεται πιέσεις. Αν δεν δέχεται πιέσεις και απλά δεν μπορεί, επίσης πρέπει να πει δεν μπορώ. Δεν μπορώ το βάρος αυτό. Ναι. Εντάξει, είναι, επαναλαμβάνω, η δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη θέση του. Βεβαίως
Το θέμα πιέσεων και όλα αυτά είναι πράγματα αυτονόητα. Το καταλαβαίνουμε. Κινούμαστε στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και ξέρουμε τι γίνεται, τι γινόταν χρόνια και τι γίνεται και τώρα, όταν οι πιέσεις είναι πολύμορφες, έτσι και ποικιλότροπες, τις οποίες όλοι αντιλαμβανόμαστε και δεν χρειάζεται τίποτα. Πρέπει να έχεις ένα κοινό νου για να τα καταλάβεις. Είναι δεδομένο. Όμως, εγώ θα περίμενα τον κύριο Κομμένη να είναι τουλάχιστον ειλικρινής αυτά τα οποία θα κατέγραφε. Αυτά τα οποία η συνείδησή του θα τα επέβαλε και τα οποία θα ήταν η αλήθεια. Αυτή η αλήθεια, όπως την περιμέναμε να την δούμε, να την ακούσουμε αν εμφανιζόταν στο ακροατήριο του πειθαρχικού οργάνου και δεν το έκανε. Τώρα, τους λόγους γιατί δεν το κάνει, κάποια στιγμή φαντάζομαι όταν θα μεγαλώσει και αυτός και θα έχουν ξεχαστεί κάποια πράγματα, να δηλώσει ότι ξέρετε σε εκείνον τον αγώνα έγιναν αυτά. Ναι, αλλά αυτή μέχρι τότε όμως, μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει χάσει ένα πρωτάθλημα. Δεν παίρνει κάθε χρόνο πρωτάθλημα. Μιλάω για το απότερο μέλλον, δεν μιλάω για τώρα. Εννοείται, αυτό λέω, το κατάλαβα τι λέτε. Σε φιλολογική τοποθέτηση. Mm. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κύριος Κομμένης δυστυχώς δεν βοήθησε ούτε την ίδια την πειθαρχική διαδικασία, το πειθαρχικό όργανο, να πάρει, δεν το βοηθάει να πάρει τη σωστή απόφαση. Και μένουν λοιπόν κενά τα οποία η κάθε πλευρά και του ΠΑΟΚ και του ΑΕΚ προσπαθεί με το δικό της τρόπο να υπερασπιστεί έτσι το δίκαιό της, το οποίο όμως δυστυχώς έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν βοηθά ο κύριος Κομμένης με τη συμπεριφορά του. Είναι βασικό αυτό το οποίο έγινε. Δηλαδή ότι πρέπει ο ίδιος με τη συμπεριφορά του, με την επάρκειά του και με την ειλικρίνειά του να βοηθήσει την διαδικασία. Δυστυχώς δεν το έκανε. Και από εκεί και πέρα μένει στο πειθαρχικό όργανο μέσα από όλα τα στοιχεία τα οποία έχει πλέον στη διάθεσή του και μέσα από την ακροματική διαδικασία, από τα έγγραφα κτλ. Να εξάγει ένα συμπέρασμα, είτε αυτό είναι υπέρ του ΠΑΟΚ είτε είναι υπέρ της ΑΕΚ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί είναι επιλογή του κυρίου Κομμένη τελικά να μην βοηθήσει την διαδικασία απονομής δικαιοσύνης και την διαδικασία λήψης μιας απόφασης που θα είναι δίκαιη. Όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά. Ούτε τον κύριο Καποδίστρια βοηθά. Κανένα δεν βοηθά. Δεν τον βοηθά. Δηλαδή όχι, τον αφήνει να κάνει τι τώρα, να μυρίσει τα δάχτυλά του. Προφανώς, να κάνει μια εκτίμηση, αξιολόγηση, ή να ερμηνεύσει, είναι πολλά πράγματα. Έτσι, σίγουρα δεν τον βοηθάει καθόλου. Και είναι προφανές ότι η διαδικασία, η εξαντλητική διαδικασία των 5 ωρών με τις συνεχείς κλήσεις προς τον κύριο Κομμένη να παρασταθεί, να διευκρινίσει κτλ. Εν τέλει δεν απέφερε κανένα αποτέλεσμα κατά την άποψή μου. Εγώ προσωπικά είχα πει ότι δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι. Και εν τέλει παραμένουν τα πράγματα όπως ήταν με ένα φύλλο αγώνας, το οποίο είναι όπως είναι, το οποίο έχει τις κατ' εμέ αναλήθειες και ασάφειες που έχει και θα πρέπει να έρθει το πειθαρχικό όργανο που με βάση και το δικονομικό κανονισμό είναι πλέον αρμόδιο να κρίνει τα πραγματικά περιστατικά. Θα πάρει μια απόφαση η οποία θα είναι αρεστή, δεν θα είναι αρεστή σε κάποιος. Δυστυχώς θα καταλήξουμε εκεί. Να ρωτήσω το εξής. Πότε εκτιμάτε ότι μπορούμε να έχουμε απόφαση, εκτίμηση, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Δεν μπορώ να ξέρω. Αυτά δεν υπάρχουν εκτιμήσεις. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν το κάνω αυτό, διότι είναι θέμα του πώς αξιολογεί τη σοβαρότητα μιας κατάστασης, μιας υπόθεσης ο δικαστής, ο οποίος πρέπει να απονείμει δικαιοσύνη και πόσο χρειάζεται να μελετήσει ογκώδεις φακέλους με στοιχεία. Σας λέω μόνο ότι για ένα υπόλοιπο 45 σελίδων καταλαβαίνετε θέλει διάβασμα, θέλει μελέτη, θέλει ταυτόχρονη να λάβει υπόψη ταυτόχρονα και τα βίντεο που υπάρχουν, τα δημοσιεύματα, είναι πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίως υπάρχουν και από την άλλη πλευρά της ΑΕΚ, το δικό της υπόμνημα. Άρα το φυσιολογικό είναι ότι χρειάζεται χρόνος για να εξετάσεις ένα τέτοιο ογκώδη φάκελο και να πάρεις μια τόσο σοβαρή απόφαση. Και κατά συνέπεια για μένα προσωπικά δεν μπορεί να είναι έτσι ικανό το χρονικό περιθώριο μιας ή δύο ημερών για να εκδώσει μια τόσο σοβαρή απόφαση. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Καλά το βλέπετε. Η κυρία Σκολαρίκη έβγαλε απόφαση λίγες ώρες μετά την κατάθεση των υπομνημάτων. Αλλά η κυρία Σκολαρίκη με την απόφασή της νομίζω ότι τελικά, όπως φαίνεται και από την ανατροπή της αποφάσεως, το κομμάτι κυρίως που έγινε, πήρε μια πολύ βεβαιασμένη απόφαση, έτσι ελαφρά την καρδία θα έλεγα, σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Η λήψη μιας αποφάσεως τόσο γρήγορα δεν ξέρω αν το έκανε γιατί έπρεπε να το κάνει να πάρει την απόφαση ή είχε κατασταλάξει
Βέβαια, κατά την άποψή της και την κρίση της στο ότι εγώ έχω αποδεχθεί κάποια πράγματα, θέλω να εκδώσω γρήγορα μια απόφαση που πρέπει να εκδοθεί. Γιατί, γιατί υπάρχουν λόγοι για να εκδοθεί. Ας πούμε ότι επειδή βέβαια υπήρχε και το θέμα του κεκλεισμένου των θυρών και έπρεπε να το κάνει. Είναι πολλά πράγματα τα οποία βέβαια τα γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι δικαστές και εμείς δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε αυτό. Μιλάμε με μια θεωρητική προσέγγιση και λέω ότι προσωπικά αν ήμουν δικαστής έχοντας τόσο δύσκολες υποθέσεις να κρίνω, θα χρειαζόμουν πολύ χρόνο έτσι, για να βγάλω μια απόφαση και με τη συνείδησή μου ίσχυ να τη δημοσιεύσω ώστε να αποδώσω κατά την κρίση μου δικαιοσύνη. Διότι εδώ έχουμε απονομή δικαιοσύνης κατά την κρίση του δικαστή που λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία, αξιολογεί και εκδίδει την απόφασή του. Εγώ τουλάχιστον έτσι θα έκανα. Τώρα να εκδώσω σε μία-δύο μέρες απόφαση είναι πολύ γρήγορο για μένα. Είναι κάτι το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνο. Μάλιστα. Υπάρχει μια ακόμη διαδικασία την Παρασκευή στο διαιτητικό της ΕΠΟ για την τύχη του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, σωστά? Ναι. Είναι μια διαφορετική διαδικασία σε σχέση με όσα ξέρουμε να συμβαίνουν στο πρωτοβάθμιο της Λίγκας και στην Εφέσιο της ΕΠΟ. Εντάξει, είναι ουσιαστικά τρίτος βαθμός δικαιοδοσίας εδώ πέρα. Έτσι. Ναι, είναι όπως το λέει. Και η σύνθεση ακόμη είναι μικρή σύνθεση. Υπάρχουν ανώτατοι δικαστές, αεροπαγίτες και υπάρχουν και δύο διαιτητές που επιλέγονται. Διαιτητές οι οποίοι είναι από έναν κατάλογο διαιτητών κατά τα πρότυπα της FIFA ας πούμε, ναι, και της UEFA, όπου υπάρχει αυτή η διαιτητική διαδικασία. Εμείς έχουμε ένα μεικτό σύστημα εδώ στο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου που έχει ένα ενεργεία βεβαίως αεροπαγίτες και διαιτητές που επιλέγονται από τα εμπλεκόμενα μέρη από έναν κατάλογο διαιτητών που υπάρχει από την αρχή της περίοδου στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Σωστά. Έτσι γίνεται, γιατί και εγώ διετέλεσα μέλος της DRC της FIFA, της Επιτροπής Επίλυσης Διαφωνιών στην FIFA, και ήμουν ένας από τους διαιτητές που αν ήθελε κάποιος να με επιλέξει ως μέλος σε κάποια συγκεκριμένη υπόθεση, μπορούσε να με επιλέξει. Μάλιστα, μάλιστα. Έχουν γίνει οι επιλογές αυτές? Ναι, ναι, εμείς έχουμε κάνει την επιλογή μας βέβαια, γιατί με το που κατατίθεται η αίτηση, άμεσα υπάρχει και η σχετική ενημέρωση και καλούμαστε να επιλέξουμε ένα διαιτητή. Έχουμε επιλέξει ένα διαιτητή και βεβαίως η διαδικασία είναι μια ίσως πιο σύντομη διαδικασία. Είναι θέματα καθαρά νομικά, το αντιλαμβάνεται κανείς. Δεν υπάρχουν καταθέσεις μαρτύρων φαντάζομαι και τα λοιπά. Όχι, όχι. Δεν είναι σπανιότατες περιπτώσεις που δυνητικά υπάρχει η δυνατότητα, είναι δυνητική η εξέταση μαρτύρων, είναι κάτι το οποίο αποφασίζει το διαιτητικό δικαστήριο, αλλά συνήθως δεν γίνεται διότι είναι περισσότερο γραπτή διαδικασία. Και βεβαίως υπάρχει ακροματική διαδικασία, αλλά εκεί είναι πολύ σύντομες οι τοποθετήσεις, γιατί όλα εξηγούνται μέσα από τα έγγραφα τα οποία καταθέτει η κάθε πλευρά και βεβαίως εκδίδεται και μια απόφαση που ίσως είναι και πιο εύκολη, διότι τελικά τα νομικά ζητήματα έρχονται να εξετάσουν και λιγότερο τα πραγματικά περιστατικά τα οποία να το πούμε στον κόσμο αυτό, κύριε Σημεφορίδη, ότι δεν θα εξετάσει περιστατικά, θα κρίνει το σκεπτικό των δύο αποφάσεων, έτσι. Ακριβώς, βέβαια, σε συνδυασμό με τα πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά αναλύθηκαν το πρώτο και το δεύτερο βαθμό. Από τα υπομνήματα. Η απόφαση αφορά βέβαια τις πλημέλειες της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων κατά το νομικό του σκέλος περισσότερο, έτσι, για το αν κρίθηκαν σωστά. Αυτή δηλαδή είναι και η ουσία του πράγματος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βεβαίως η αξιολόγηση του αν τα πραγματικά περιστατικά τα οποία είναι αναφυσβήτητα υπήρξαν σωστά στους κανόνες δικαίου που επιβάλλει η σχετική η κανονισμή της ΕΠΟ και αφορούν τις συγκεκριμένες περιπτώσεις μέσα από τον πειθαρχικό κώδικα αλλά και με τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου του ΚΑΠ. Θα εξετάσει το διαιτητικό ή αυτή η σύνθεση και την πρωτοβάθμια απόφαση της κυρίας Σκολαρίκη? Όχι, όχι, όχι. Όχι. Κρίνεται την απόφαση, αλλά και η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων. Α, μόνο της Εφέσεων. Ναι, εννοείται.
Η οποία όμως εξέτασε βάσει τη πρωτοβάθμια απόφαση. Δεν είναι έξω από τη συζήτηση αυτή. Μα υπάρχει, ο σχετισμός υπάρχει, αλλά αυτό που κρίνεται, αν ορθά έκρινε η Επιτροπή Εθέσεων. Δεν κρίνεται αν ορθά έκρινε η κυρία Σκολαρίκη σε πρώτο βαθμό. Μάλιστα. Αν είναι εμπεριστατωμένη, αν είναι μια απόφαση που οι λόγοι τους οποίους επικαλείται για την απόρριψη αποδοχή κάποιων είναι βάσιμοι και νόμιμοι, έτσι, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στον ποδοσφαιρικό χώρο. Ναι, ναι. Αυτή η διαδικασία είναι πρωινή την Παρασκευή? Απόγευμα, είναι απογευματινές. Είναι, γιατί ξεχνάμε ότι μιλάμε για τακτικούς δικαστές, γιατί βεβαίως έχουν και τις υποθέσεις τις δικές τους που αφορούν την παρουσία τους στον Άριο Πάγος. Οπότε είναι απογευματινές. Είναι απογευματινή. Απόφαση δεν θα πρέπει να περιμένουμε, φαντάζομαι, πριν την επόμενη εβδομάδα. Λογικά ναι, λογικά ναι. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω κάτι, δύο ερωτήσεις ακόμη και να σας απαλλάξω, γιατί ξέρω ότι έχετε πολύ βαρύ πρόγραμμα. Ο κύριος Σκουτέρης έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα γιατί έβγαλε απόφαση βραδινή. Απαγορεύεται από κάποιο πλαίσιο η έκδοση απόφασης το βράδυ? Και το λέω γιατί εδώ ξεκίνησε μια προκαταρκτική, πειθαρχική, λέει, από τον Άριο Πάγο. Εγώ δεν νομίζω ότι θα έχει κάποια συγκεκριμένη επίπτωση στον κύριο Σκουτέρη, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται στον χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί όποιος πραγματικά μπορεί να γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πρέπει να γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της απονομής δικαιοσύνης στον χώρο του ποδοσφαίρου, μπορεί να το αντιληφθεί. Ο χώρος του ποδοσφαίρου έχει τις δικούς του κανόνες, έχει τις δικές του πειθαρχικές διαδικασίες, έχει δική του δικονομία, αν θέλετε, σε πολλά ζητήματα, και ακριβώς αυτά έχουν θεσμοθετηθεί. Γιατί? Διότι δεν πρόκειται περί ενός χώρου όπως είναι η καθημερινότητά μας. Είναι ένας χώρος με ιδιαίτερο δικαιϊκό σύστημα, είναι ένας χώρος με δικές του κανόνες και ιδιαιτερότητες που πρέπει είτε οι πειθαρχικοί κανόνες είτε οι δικονομικοί κανόνες που υπάρχουν να τους αντιμετωπίσουν. Και λέω το εξής. Έχουμε ένα παράδειγμα τη συγκεκριμένη περίπτωση με τον ΠΑΟΚ που έπρεπε να εκδοθεί μια απόφαση. Γιατί? Γιατί ένα μέρος της προσβαλλόμενης απόφασης της κυρίας Σκολαρίκη ήταν ότι ως αίτημα από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ενώ ήταν ότι έχουμε τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές και η πρώτη αγωνιστική είναι αυτή του αγώνες ο Αναδίων Δησάκη. Εάν λοιπόν δικαιωνόταν, αν δεν εκδόταν η απόφαση λοιπόν το Σάββατο όπως εκδόθηκε, θα είχαμε τι? Αν εκδίδεται, ας πούμε, τη Δευτέρα, θα είχαμε ένα δικαίωμα του ΠΑΟΚ, μία δικαίωση του ΠΑΟΚ, η οποία όμως θα του στερούσε το δικαίωμα να έχει παίξει στον έναν αγώνα, διότι θα είχε χάσει το κεκλεισμένο το χρόνο στον αγώνα με την ΑΕΚ. Τι θα είχαμε λοιπόν? Μία δικαίωση, η οποία όμως θα ήταν εκτελεστή κατά το ίμιση. Γιατί θα δικαιωνόταν ο ΠΑΟΚ και δικαιώθηκε με την μία θέρηση των βαθμών, αλλά θα είχε παίξει έναν αγώνα και κλεισμένο το θερό, δεν θα έπρεπε να το έχει παίξει. Αυτή λοιπόν η λόγη και οι ιδιαιτερότητες είναι αυτό που επιβάλλει οι αποφάσεις να βγαίνουν ακόμα και Σάββατο, αν θέλετε, για να μην, γιατί έγινε πολύ σχόλιο για αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Ας μην ξεχνάμε ότι είχαμε και άλλη περίπτωση, και σωστά έγινε, αν θέλετε, την περίπτωση Μυραλάς, που ο τότε αθλητικός δικαστής είχε ανοίξει το γραφείο της ΕΠΟ και δίκασε την υπόθεση, καλώντας και τη γραμματέα, αν θυμάμαι καλά, την τότε γραμματέα της Επιτροπής. Γιατί ο Μυραλάς είχε τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές και θα εξέτειε την ποινή, γιατί είναι εκτελεστές οι ποινές που επιβάλλονται. Και ο άνθρωπος, ενώ σε έναν αγώνα θα τον έχανε, δικαιώθηκε και έπαιξε κανονικά στον αγώνα αυτό. Αυτό είναι η ιδιαιτερότητα του χώρου. Αυτό λοιπόν δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Σκουτέρη, και δεν θα έχει κανένα θέμα, διότι ήταν επιβεβλημένο να βγει μια απόφαση που είχε σχέση, επαναλαμβάνω, με το ότι έχουμε και μια ποινή η οποία προβλέπει και κλεισμένο των θυρών, εκ των οποίων δύο αγωνιστικών η πρώτη ήταν αυτή με την ΑΕΚ. Μες. Γιατί λοιπόν θα έπρεπε ο δικαιωθής ΠΑΟΚ να χάσει αυτό το πλεονέκτημα, θέλετε, αυτό το δικαίωμα, να το απολέσει αυτό το δικαίωμα από την ώρα που δικαιώνεται? Πολύ ορθά λοιπόν πήρε την απόφαση και το ακούω που πίσω το σχολιάζουμε και το πήρε και το βράδυ. Ναι, η διαδικασία όμως να λάβει την απόφαση ήταν από το Σάββατο και βεβαίως μέχρι να και κράτησε προφανώς πολλές ώρες, διότι έπρεπε να εκδοθεί μια απόφαση, η οποία είναι μια απόφαση που την πήραμε πλέον και είναι μια απόφαση 24 σελίδων. Έτσι.
δεν είναι, είναι μια σπάνιε περιπτώσει να έχει μια απόφαση σε αυτόν τον χώρο 24 σε έντυπο, παρακαλώ. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Με αιτιολογία, με καταγραφή των γεγονότων, τα πάντα. Τελευταία. Άρα, ναι. Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο, δηλαδή το κατάλαβε νομίζω και ένα παιδί μικρό. Ναι, είναι απλά πράγματα. Και ο χρόνος δικαιολογείται, αλλά και η έκδοση αποφάσεως, ακριβώς για να μην απολέσει ένα δικαίωμά το ΠΑΟ τη στιγμή που δικαιώθηκε. Τελευταία. Αν υποθέσουμε ότι θα έχουμε μια τιμωρία, το ρωτάω ο κόσμος για τον κύριο Σαββίδη, ένα χρόνο απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους, σημαίνει ότι δεν μπορεί να παρακολουθεί τα παιχνίδια της ομάδας του ή γενικότερα δεν μπορεί να παρακολουθεί ποδόσφαιρο διαζώσει στα γήπεδα. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι και ερμηνευτικό πολλές φορές. Δυστυχώς οι κανονισμοί, όπως το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, στον ελληνικό χώρο οι κανονισμοί είναι κανονισμοί με πολλές ερμηνείες, γιατί ακριβώς έτσι τους είχαν διατυπώσει κάποιοι. Σωστό. Και ερμηνεύεται πολλές φορές με πολλούς τρόπους, ακριβώς γιατί δεν είναι ξεκάθαρες αυτές εξ αρχής. Για μένα λοιπόν αυτό το θέμα είναι αντιμετωπίσιμο και ερμηνευταίο με διάφορες, από διάφορες πλευρές, οπότε δεν θα το σχολιάσω τώρα. Αν και πόσο γίνει, μπορούμε να το σχολιάσουμε και να δούμε κατά πόσο θα εφαρμοστεί και τι θα εφαρμοστεί. Έτσι. Επειδή επαναλαμβάνω, έχει πολλές ερμηνείες και έχουν πολλές ερμηνείες όλες αυτές οι διατάξεις που με έναν πολύ πρόχειρο τρόπο συντάχθηκαν και με έναν έτσι τρόπο, θα έλεγα, που οι ερμηνείες τους έδιναν το δικαίωμα σε κάποιους να κρίνουν κατά το δοκούν και να το αιτιολογούν ανάλογα με το που θέλαν να στρέψουν το βλέμμα τους. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντιληπτό και αυτό. Αντιληπτό και αυτό. Παράθυρο του παραθύρου, ας πούμε, και δεν σε μαζεύεται. Ναι, γιατί θέλαμε να γίνει έτσι και να κάποιοι κύριοι να προσφέρουν εκδούλευση και να κάνουν τις δουλειές τους με πολλούς και διάφορους τρόπους, να είναι αρεστοί σε κάποιους. Και δυστυχώς ήταν κάτι το οποίο παρέμεινε χρόνια. Είναι καιρός να αλλάξει πλέον με κανονισμούς και συγκεκριμένες με σαφείς διατάξεις που θα βοηθούν ακόμα και τους δικαστές να κρίνουν χωρίς να χρειάζεται να έχουν διαβαθμίσεις ποινών για το ίδιο αδίκημα, για την ίδια παραβατική συμπεριφορά, ώστε άλλοι να ευνοούνται και άλλοι να είναι ηθυγόμενοι ίσως για τα ίδια περιστατικά. Κάτι με ευνοϊκότερες αποφάσεις και άλλοι με δυσμενέστερες αποφάσεις. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει. Κύριε Σιμφωρίδη, υπάρχει και μια έτσι έξωθεν καλή μαρτυρία, κυρίως από τους φιλάθλους, ότι εν πάση περιπτώσει αποδόθηκε δικαιοσύνη, γιατί αυτό ρητά προβλέπει ο κανονισμός. Και δεν έρχομαι να το ερμηνεύσω. Ξεκάθαρο. Καταλαβαίνουν οι πάντες. Ξέρετε, οι ερωτήσεις έχουν βροχή, τις έχετε απαντήσει στις περισσότερες, μένουν δύο. Μπορεί μια ΠΑΕ να κινηθεί νομικά κατά ενός διαιτητή που προφανώς γράφει ψέματα ή όχι? Είναι ένα θέμα αυτό, είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Βεβαίως λέμε πάντοτε ότι οι διαδικασίες πρέπει να εξαντλούνται στον ποδοσφαιρικό χώρο μέσα στα πλαίσια της, των πειθαρχικών προβλέψεων της ΕΚΟ. Όμως από εκεί και πέρα, όταν μια ΠΑΕ υφίσταται δυσάρεστες συνέπειες από τη συμπεριφορά κάποιου, είναι προφανώς κατά την άποψή μου ότι έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει αυτήν την άσκηση των δικαιωμάτων της και στα ποινικά αλλά και στα αστικά δικαστήρια. Η άποψή μου. Τώρα, αν θα ακολουθηθεί ή όχι, θα το δούμε και θα δούμε συνέχεια την εξέλιξη της υπόθεσης. Έτσι. Ανοιχτό. Τέλος, κάτι που αφορά την Ηρακλή. Υπάρχει ένα εξώδικο σήμερα προς την ΕΠΟ, τη Super League, τον υφυπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη. Κοινοποιείται στο γραφείο πρωθυπουργού κτλ. Με την οποία ζητά ο Ηρακλής να μην αλλάξει ο κανονισμός αδειοδότησης με φωτογραφική διάταξη υπέρ του Παναθηναϊκού. Εντάξει, θεωρώ καταρχήν εγώ την αντιλαμβάνομαι αυτή την προσπάθεια που γίνεται να βοηθηθεί ο Παναθηναϊκός, επειδή ακριβώς είναι μια μεγάλη ομάδα κτλ. Όμως αυτή τη χώρα κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που οι κανονισμοί με κάποιο τρόπο δεν εφαρμόστηκαν ή αν θέλετε μετατέθηκε η εφαρμογή τους χρονικά. Δεν θα πω συγκεκριμένα, μπορώ να τα πω κάποια στιγμή και ίσως να ασκήσω και κάποια δικαιώματα για πελάτες μου γιατί έγιναν τέτοια πράγματα. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως προσκρούει σε σαφείς και συγκεκριμένες διατάξεις. Δεν μπορεί κατά την άποψή μου να γίνει, όσο και αν θέλουν καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα να το κάνουν κάποιοι, δεν μπορεί να γίνει, διότι απαγορεύεται
από όσο μπορώ να γνωρίζω, η τροποποίηση κανονισμών μεσούς της περίοδου και βεβαίως και η τροποποίηση κανονισμών ή εφαρμογή νέων διατάξεων σχετικών βέβαια με το θέμα της αδειοδότησης, διότι στην ουσία έτσι καταρρύπτουμε όλο αυτό όλη αυτή τη διαδικασία και το σύστημα εξέτασης μέσα από την διαδικασία αδειοδότησης, η οποία έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα σε όλες τις ομάδες και θα είναι άδικο. Δεν θα είναι άδικο. Δύο φορές ο Ηρακλής έχασε την κατηγορία για να σωθούν. Τη μία φορά ο Αστέρας Τρίπολης και την άλλη ο Λεβαδιακός, σωστά. Χωρίς να έχει βαθμολογικά χάσει την κατηγορία. Την έχασε γραφειοκρατικά. Ναι, δηλαδή είναι τρομερό τώρα αυτό. Πραγματικά είναι τρομερό. Έχω μια άποψη συγκεκριμένη. Είμαι υπέρ της πιστής στήρησης των κανονισμών. Αυτό το επαναλαμβάνω. Όμως η πιστή στήριξη των κανονισμών πρέπει να εφαρμόζεται, εφόσον θέλουν να την εφαρμόζουν, προς όλους ανεξαιρέτως. Είτε είναι μεγάλη είτε είναι μικρή. Φυσικά δεν κατάλαβα. Άλλος είναι ο κανονισμός για την Ξάνθη και άλλος είναι για τον Ολυμπιακό. Δεν το κατάλαβα αυτό. Αυτό λέω λοιπόν εγώ και επαναλαμβάνω. Αν θέλουμε να μιλάμε για δικαιοσύνη, για ίση αντιμετώπιση και ισομεταχείριση, θα πρέπει όλοι αυτοί οι κανονισμοί που έχουν σχέση με την ομαλή, την ορθή, την έντιμη λειτουργία του χώρου που λέγεται ποδόσφαιρο να εφαρμόζονται προς όλους ανεξαιρέτως. Αν αυτό μπορέσουν να το πετύχουν θα είναι το καλύτερο. Τώρα, να αναζητούμε κάθε φορά λόγους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ούτε κάποτε πειθαρχικό δίκαιο, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει τίποτα. Ακριβώς. Δηλαδή εκεί καταλήγουμε. Και τίποτα. Πρέπει αυτό να γίνεται με έναν τρόπο, έστω και αν θίγονται συμφέροντα μεγάλων ομάδων. Και το λέω πλήρη γνώση αυτών που λέω, διότι θα πρέπει να παραδειγματιζόμαστε και από χώρες του εξωτερικού, από ποδόσφαιρο σε ξένες χώρες, που είδαμε τεράστιες ομάδες, Μίλαν, Γιουβέντους κτλ. Να υφίστανται τις συνέπειες της εφαρμογής των νόμων και των κανονισμών. Αυτή είναι. Στο φινάλε, ας πληρώσει, έχει παράγοντες ο Παναθηναϊκός, να πληρώσουν και να τη σώσουν τη χρονιά. Δεν είναι μόνο για τον Παναθηναϊκό, αυτό πρέπει να γίνεται προς κάθε κατεύθυνση. Όταν υπάρχουν κανόνες, θα πρέπει να εφαρμόζονται. Εμένα δεν με ενδιαφέρει προσωπικά ποιος είναι. Με ενδιαφέρει ως άνθρωπο που θέλω να βλέπω ένα ποδόσφαιρο να παίζεται πραγματικά στα γήπεδα. Ένα ποδόσφαιρο που να είναι, αν θέλετε, έντιμο. Ένα ποδόσφαιρο που να υπάρχει ίση αντιμετώπιση προς όλους. Αυτό προϋποθέτει εφαρμογή των κανονισμών προς όλους ανεξαιρέτως. Αυτή είναι αυτό που περιμένει και ο κάθε φίλαθλος. Δεν έχει σημασία αν είναι μικρή ή μεγάλη ομάδα, θεωρητικά ή πραγματικά. Αυτό με ενδιαφέρει, κύριε Βασιλόπουλο. Εγώ είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου πάρα πολλά χρόνια και το έχω τονίσει. Μάλιστα σε ένα άρθρο μου είχα γράψει. Προσωπικά θα πιστέψω ότι άλλαξε κάτι στο ποδόσφαιρό μας όταν θα δω είτε τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, οποιοδήποτε μεγάλη ομάδα να πέφτει παράδειγμα κατηγορία, γιατί πρέπει σύμφωνα τους κανονισμούς να πέσει. Είναι απλά τα πράγματα. Γιατί πρέπει να εφαρμόσουμε κανονισμούς. Εάν κάθε φορά τους παραβιάζουμε, δεν γίνεται αυτό το ποδόσφαιρο να περιμένει καλύτερη εικόνα. Δυστυχώς, ένας από τους λόγους που βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε, στο επίπεδο που βρισκόμαστε, είναι και αυτός. Και ας μην το ξεχνάμε. Απόλυτο δίκιο. Κύριε Σημειοφορίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για όσα μας είπατε. Ήταν πολύ διαφωτιστικά. Να είστε καλά. Και εσείς. Και εσείς. Καλό μεσημέρι. Αυτά. Δεν νομίζω ότι έχουμε αφήσει ούτε μισή. Εκκρεμότητα, ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα από τον κύριο Σημειοφορίδη σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν και για τον Ηρακλή. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με το εξωτικό του Ηρακλή. Δύο φορές ο Ηρακλής κέρδισε στους αγωνιστικούς χώρους την παραμονή του στην κατηγορία και την έχασε. Τις έχασε και τις δύο φορές την κατηγορία, την έχασε. Τη μία με τρομερή απάτη υπέρ του Αστέρα Τρίπολης, υποστηρίζοντας ότι ήταν πλαστή η φορολογική του, η ασφαλιστική ενημερότητα, ψέμα, τεράστιο, όπως αποδείχθηκε, και πέρσι για το Λεβαδιακό. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Πραγματικά δεν ισχύουν για όλους οι κανονισμοί. Θα πρέπει να καταργηθούν, αλλά επειδή ο Χρήστος με πιέζει, πάμε σε break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Στη χώρα του Άδωνη. Στη χώρα της Νοβάρτης, στη χώρα της Έλλης Παπαγγέλη. Στη χώρα όπου δημοσιογράφοι ανακοινώνουν τις αποφάσεις των αθλητικών δικαστών
είτε λειτουργώντας αυθαίρετα, είτε γιατί τους την έχει πει ο κύριος Καποδίστρια στη χώρα, όπου οι νόμοι εφαρμόζονται κατά το δοκούν, γιατί το έχει προβλέψει ο νομοθέτης. Τη χώρα όπου ο ΠΑΟΚ είναι ανεπιθύμητος. Τη χώρα όπου ανεπιθύμητος είναι και ο Ιβάν Σαββίδης. Πού πάμε, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω που πάμε, ειλικρινά δεν ξέρω αν όλα όσα συμβαίνουν, αν οι εμπνευστές όσων συμβαίνουν έχουν προβλέψει το ενδεχόμενο να θερήσουν θύελλες από τη στιγμή που σπέρνουν ανέμους. Εκτός αν μπορούν να το ελέγξουν και αυτό. Αν ο ψεκασμός τους δηλαδή θα είναι τόσο μεγάλος που θα πούμε δεν έγινε για τίποτα, προχωράμε παρακάτω. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν, μετά από τόσα χρόνια ειλικρινά δεν μπορώ να προβλέψω τι ισχύει, ούτε τι θα ισχύσει, ούτε τι μπορεί να συμβεί, ούτε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Δεν μπορεί να κάνω, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Δεν ξέρω, μπορεί και να τα δεχτούμε όλα αυτά που ετοιμάζουν, να αφήσουμε το τσουνάμι να μας σκεπάσει, να επιζήσουμε, να επιζήσουμε και να πάμε παρακάτω. Ποιος ξέρει? Μπορεί και να μην ξέρει κανένας, ή μπορεί κάποιοι να ξέρουν. Μπορεί να υπάρχουν αυτοί που ξέρουν πραγματικά το μέλλον. Θα δούμε, δεν ξέρω. Καλό μεσημέρι να έχουμε όλοι, πρώτο Θεός, γεροί να είμαστε. Αύριο στις 2, παρέα, εδώ, στο Λίμπερο. Υπομονή. Γεια σας.